απέναντι στην Τουρκία είναι 2 με 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Το γεγονός ότι έχουν έρθει 30-40 χιλιάδες δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσαν, εφόσον καβαλάς ένα βαρκάκι να σου δίνει και περνάς απέναντι, θα μπορούσαν να 200. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμο μέγεθος η συμπεριφορά της Τουρκίας στη διαχείριση αυτών των ομάδων. Κύριε Καμπουράκη, άρα μήπως γίνεται κάτι με τους Τούρκους, αυτός δεν μπορεί να σταματήσει εντελώς. Κύριε Καμπουράκη, να προσέξουμε κάτι. Δεν ξέρω. Για τα 2,5 εκατομμύρια δεν είναι πολλά για το τουρκικό κράτος. Για το ελληνικό κράτος οι 40.000 που περνάνε κάθε χρονικό διάστημα σε 3-4 μέρες στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Κάτι δεν συνεργάζεται του Τουρκία, αν δεν κάνουν τίποτα, αν τους εξωτούν. Εάν τους εξωτούσαν 2 εκατομμύρια, θα είχαν 500.000 τα νησιά. Οι Τούρκοι έχουν αφήσει ανενόχλητα τα κυκλώματα λαθρεμπόρων ανθρωπίνων ψυχών και έρχονται προς την Ελλάδα. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Τούρκοι, με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα, ως κράτος. Και εμείς ως κράτος, και εκεί θα περάσω στην τέταρτη διάσταση αυτού του προβλήματος, έχουμε αφήσει εντελώς ανεξέλεγκτες όλες τις παράνομες πρακτικές λαθρεμπορίου ανθρώπινων ψυχών. Κυκλώματα εκμετάλλευση δρούν ανενόχλητα. Βλέπετε ότι οι κάμερες παρακολουθούν και καταγράφουν τα σκάφη που μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους, τα παρακολουθούμε και, και τα αρμόδια υπουργεία τα βλέπουν απλώς ως ένα φαινόμενο. Και σου λέει είναι διεθνές το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν σας λέω την απλή σκέψη. Το λιμενικό θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί. Μα με εδώ άλλες φτάσαμε δυνάμεις, στο σημείο. Το λιμενικό με τα μάτια κάνει μπορεί, το με τα μάτια μου. Βγήκε το σκάφος του λιμενικού. Μάζεψε όσους μπορούσε. Οι οποίοι είχαν βουλιάξει και ήταν, γέμισε το κατάστρωμά του και όπως γύριζε να πάνε τους ξεφορτώσει στο λιμάνι, πηγαίνανε δίπλα του σκάφη γεμάτα. Δηλαδή μια τραγική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, άρα, αυτή η κατάσταση διαφορά δείχνει η Τουρκία. Αυτή η κατάσταση... Μόνο η συνεργασία της Τουρκίας μπορεί να ανακόψει αυτές τις φορές. Αυτή η κατάσταση... Όχι, το ξαναλέω, ναι. Γιατί κανείς δεν το λέει. Αυτή η κατάσταση θέλει λοιπόν το ίδιο αυτή η κατάσταση. Το ίδιο λένε και οι Σκοπιανοί για μας. Σου λέει, είναι των Ελλήνων. Λοιπόν, μόνο η Ελλάδα μπορεί να τους σταματήσει. Να τους σταματήσουμε, θα τους κάνουμε τι. Πώς. Το ίδιο λέει και η Τουρκία. Ναι. Να τους σταματήσει και να τους κάνουμε τι. Πάντως αυτό που λέτε αναδεικνύει και αλλά κάτι άλλο ακόμη. Υπάρχει και θέμα ασφάλειας αυτή τη μετακίνηση τόσων πολλών ανθρώπων. Ντάξει, το τονίζω το θέμα της ασφάλειας, ειδικά την εποχή των τζιχαντιστών. Χρειάζεται και άλλη αντιμετώπιση. Να πούμε κάτι άλλο που λέτε τώρα για τα Σκόπια και μια άλλη μεγάλη ευθύνη της Ελλάδας, η οποία δεν βλέπει το πρόβλημα κλειστά και δεν το βλέπει συνολικά. Όταν αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους και μπαίνουν μέσα στη χώρα σου χωρίς να έχει κανένα σχέδιο, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν, πώς θα προχωρήσουν και ποια θα είναι η πορεία τους στη συνέχεια και δεν έχεις κάνει και τις διεθνείς επαφές. Και δεν έχεις κάνει και τις διεθνείς επαφές να δεις στη συνέχεια τι θα γίνει με τις σύνορες χώρες. Στην ουσία τους καταδικάζει, γιατί τους εγκλωβίζει εδώ, είδατε τι έγινε. Στην επανομία πάνω. Είδατε ποια ήταν στα σύνορα με τα Σκόπια τα γεγονότα. Στην ουσία δηλαδή, όχι απλώς δεν τους βοηθάς, δεν τους διευκολύνεις. Στην ουσία τους δημιουργείς περισσότερα προβλήματα. Κύριε Μαυραγάνη. Λοιπόν, καταρχήν για να το ξεκαθαρίσω.